Ήρθαν στην Κρήτη για διακοπές, αλλά διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό και έτσι από το Ελαφωνήσι που απολάμβαναν το απέραντο γαλάζιο, βρέθηκαν στο ξενοδοχείο καραντίνα στα μεγάλα χωράφια. Οι δύο νεαροί Γάλλοι όμως έπραξαν χωρίς να γνωρίζουν τα μέτρα που ισχύουν στην Ελλάδα και αντί να τηρήσουν την καραντίνα, πήγαν βόλτα στα Χανιά. Μας είπαν ότι επειδή έρχονται από το Ελαφωνήσι, δεν ξέρουν ακριβώς τι ώρα θα έρθουν, ίσως έρθουν το βράδυ ή την επόμενη μέρα το πρωί, δηλαδή σήμερα το πρωί, επειδή έπρεπε να σταματήσουν σε κάποιο νοσοκομείο ή κάποια δομή υγείας για να πάρουν κάποιο χαρτί από ό,τι μας είπανε. Εμείς τους περιμέναμε, ήρθαν 7 και κάτι το απόγευμα. Το προσωπικό εξήγησε στους δύο Γάλλους τον κανονισμό του ξενοδοχείου και εκείνοι στη συνέχεια κινήθηκαν προς το αυτοκίνητό τους προκειμένου να ξεφορτώσουν τις αποσκευές τους. Όμως αντί να επιστρέψουν στο ξενοδοχείο, κατευθύνθηκαν προς την πόλη των Χανίων. Εμείς αμέσως εννοείται ειδοποιήσαμε την αστυνομία. Αυτό, εντοπίστηκαν, ήρθαν, ζητούσαν συγγνώμη. Από ό,τι είπαν, δεν είχαν καταλάβει πόσο σοβαρό είναι, γιατί στην Γαλλία το αντιμετωπίζουν τελείως διαφορετικά. Οι νεαροί εντοπίστηκαν από αστυνομικούς να περπατάνε στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, κοντά στην πλατεία δικαστηρίων. Τα δύο άτομα που έχουν επιστρέψει στο ξενοδοχείο καραντίνας είχαν βρεθεί θετικοί στον ιό κατά την άφηξή τους στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων. Ειδοποιήσαμε αμέσως, τους πιάσαν τους ανθρώπους ευτυχώς αμέσως και έλεγε εκεί.